Και μετά ο κύριος Πολάκης. Για ένα λεπτό όμως, αν θέλετε. Κύριε Βορύδη, θα δεχόμουν πλήρως το συλλογισμό σας εάν εγώ είχα πει ότι η διαφορά του ΤΑΙΠΕΔ από το νέο ταμείο είναι ότι στη μία περίπτωση το 50% πάει στο χρέος, στο νέο ταμείο, και στη περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ το 100%. Είχα βάλει όμως και ένα δεύτερο κριτήριο, το οποίο το αποσιωπήσατε. Ότι ο προορισμός του ΤΑΙΠΕΔ είναι αποκλειστικά η ιδιωτικοποίηση και ο... παραμένει. Ναι. Το νέο ταμείο δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα της ιδιωτικοποίησης. Έχει το χτίσιμο νέων αξιών. Άρα το επιχείρημά σας, το οποίο εδραζόταν στην ιδέα ότι έχουμε ένα κομματάκι εδώ, το ΤΑΙΠΕΔ, που έχει 10 αντικείμενα, και τώρα μεταφέρεται σε ένα νέο υποκείμενο το οποίο έχει 200. Αν ήταν ο ίδιος ο σκοπός, θα είχε νόημα το επιχείρημά σας, ότι προς ιδιωτικοποίηση είναι περισσότερα πράγματα. Δεν είναι περισσότερα πράγματα, γιατί είναι διαφορετικός ο χαρακτήρας. Το δεύτερο κριτήριο, το οποίο σημαίνει ότι με βάση το δεύτερο κριτήριο ο συλλογισμός σας καταραίει. Τα του ταμείου δεν θέλω να κλέψω τη δόξα του κ. Τσακαλώτου, αν είναι το ταμείο του Σόιμπλε ή είναι το ταμείο... Το ΤΑΙΠΕΔ μου φαίνεται πιο κοντά στην ιδέα του πάντως. Ή αν είναι ένα ταμείο που έχει άλλα χαρακτηριστικά, οπότε δεν σας απαντάω σε αυτό, αν είναι ξεπούλημα ή όχι. Επιτρέψτε μου όμως, αν επικαλείστε μία κριτική για τη δομή του ΤΑΙΠΕΔ, να χρησιμοποιείτε και τα δύο κριτήρια και όχι το ένα. Με τα δύο κριτήρια αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι πολύ θετικό για τους Έλληνες. Ευχαριστούμε, κύριε.